Πάμε. Wow. Σιγά. Τι ήταν αυτό το διάγγελμα τώρα, ρε φίλε? Εγώ λίγο φοβήθηκα στην αρχή. Λέγαμε με τον Νίκο τώρα που ακούγαμε τον Πρωθυπουργό μου, είναι ανακοινώσει καμιά γενική επιστράτευση. Φοβήθηκα λίγο στην αρχή, να ξέρεις. Από το πουθενά. Γιατί βγήκε πολύ έκτακτα η είδηση ότι θα κάνει διάγγελμα. Και θα κρυβόσασταν πολλοί από εσάς στα χωριά σας πάνω, βρε. Κότες και τα λοιπά. Εντάξει, έτοιμοι για πόλεμο είστε στα Φουμπού. Και όταν πηγαίνετε για μπάνιο το Σαββατοκύριακο, μην έχει πετρούλες στη θάλασσα, γιατί δεν μπορώ να βγαίνω και να πατάω τίποτα. Τι γίνεται, ρε φίλε? Γίνεται ότι έχουμε μια γραμμή. Κιόλας. Ναι. Ο ψηλός. Ψηλέ. Καλησπέρα σας. Ω, Νεκτάριος. Κόντρας προβλέψεις. Σε ημέρα που είμαστε στο προσκήνιο. Παρακαλούμε, κύριε. Ναι, ναι, ναι. Είστε. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, αρχίζουμε από Αμερική σήμερα. Λίγο να τα κάνουμε άλλη. Ναι, ναι. Γράψτε το και τώρα, σημειώστε το και την ώρα και την ημερομηνία. Ναι. Νίκη Τραμπ με 10 και. 12 Αυγούστου 6.44 μετά μεσημβρίας. Ναι. Το λες, ε? 10 και. Για πλάκα. 10 και. Θα γίνουν οι εκλογές όμως? Κανονικότατα. Okay. Εκτός άμα υπάρξει κάτι πολύ απρόπτωτο. Ναι. 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 Δηλαδή, αν πει αύριο ο Τραμπ και πει ότι είστε Αμερικάνοι βλάκες, εντάξει, τότε αν πάρει 5% θα είναι επιτυχία. Ναι. Ούτε, καλά, ούτε 0,5. Μεταξύ μας βέβαια δεν θα πήγε κάτι τώρα που τα λέμε μεταξύ μας. Δεν νομίζω ότι θα πήγε κάτι που δεν το ξέρουμε περισσότεροι, αν τους πει έτσι, τους χαρακτηρίσει, αλλά δεν υιοθετεί η εκπομπή σε κάθε περίπτωση. Απλά ένα σχόλιο κάνουμε. Εντάξει. Καλά, ναι, εντάξει. Μα η επιλογή του Biden είναι επιλογή ήττας για την θέση του αντιπρόεδρου. Λες, ε. Κάποιες πιθανότητες, ναι. Δεν θα έπρεπε να είναι ο Τρελομπέρνι απέναντι. Αν ήταν ο Σόντερς, ναι. Δεν λέω ότι θα κέρδιζε, ναι. Αλλά είχε περισσότερες πιθανότητες, κάποιες πιθανότητες. Ναι, αλλά το κατεστημένο. Το κατεστημένο. Των Αθηνών. Όχι έτσι. Οι περισσότεροι, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, του κατεστημένου είναι με Biden πλέον. Έβαλε και αυτή η μαυρούλα μαζί του αντιπρόεδρο, θυμάμαι πώς τη λένε, να χάλα χάρη. Είναι μαυρούλα, είναι μισή από Ινδία, μισή από την Τζαμαϊκή. Ναι, okay, Και μέχρι πριν 4 μήνες τον έβριζε. Τον Biden, όχι τον Τραμπ. Ναι. Γιατί εντάξει. Ήταν αντίπαλός του και είχε πει τα χειρότερα. Ναι. Αλλά κρατάμε το 10% διαφορά Τραμπ. Σήμερα το είπαμε, 12 Αυγούστου 6.44. Ναι. Εκτός άμα γίνει κάτι απρόπτωτο. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Ναι. Λοιπόν, δεύτερον. Στα θέματά μας. Τα κρούσματα θα ανεβαίνουν τώρα επίτηδες. Γιατί χθες έγινε η ανακάλυψη από τον Πούτιν. Ίσως ήταν στο κόλπο όλοι μαζί. Αχα. Και ο Τραμπ στο κόλπο. Ναι. Για το λεγόμενο εμβόλιο. Ναι. Και τώρα θα αρχίσουν να ανακοινώνουν τα εμβόλια. Εμβολιάστηκε και η κόρη του, λέει τάχα, του Πούτιν. Η μία από τις δύο, ναι. Ναι. Είναι γεγονός. Όχι τάχα, είναι γεγονός. Είναι γεγονός, λες, ε. Είναι οριστικό. Ναι. Okay. Ναι. Έχω λίγο τις επιφυλάξεις μου, τις διατηρώ. Όχι, καμία επιφύλαξη. Okay. Και μάλιστα το εμβόλιο, όχι ο Πούτιν, οι άλλοι το είχαν ήδη έτοιμο. Και επειδή έβλεπα τις ιδρύσεις που περνούσαν τώρα στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού, ναι. Πριν το διάγγελμα έγραφε το Μέγκα ότι ο Πόη πρέπει στην επιφυλάξη του. Ναι. Το να γράφεις τη μισή αλήθεια είναι παραπληροφόρηση. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Νεκτάρια. Τι, τον έκοψε, ρε. Όχι. Ρε αλυταρά. Νεκτάρια. Την ώρα που κάνεις το βήμα, ρε φίλε μου, και μου δείχνεις εκείνο τον κλεινείς. Σου ρε ξεφτυλισμένε. Νεκτάρια. Τον έφαγε, φίλε, είπε Πούτιν Τραμπ, πάει γραμμή. Oh. Okay. Στον επόμενο, γεια καλησπέρα. Είπε τη λέξη που δεν έπρεπε να πει. Ναι. Πέσαμε σε αμερικάνικη βάση. Ναι. Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα. Είχα πάρα πολύ καιρό να σας πάρω. Τι κάνετε? Συμβαδίζει, φαίνεται. Βλέπετε η εργασία μου με την εκπομπή σας και σήμερα είχα ρεπό και πρέπει να σας πάρω ένα τηλεφωνάκι. Okay. Εντάξει. Θα σου έλεγα να σου κρατάμε καλή παρέα στην εργασία. Είσαι πρίζουμε με το κεφάλι, αλλά εντάξει, αφού δεν μας ακούσετε. Στην εργασία τρέχουμε. Okay. Okay. Εντάξει. Α, μιλήσουμε λίγο για τσιμικά. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως να μιλήσουμε. Μα αρέσουν τις συζητήσεις. Δηλαδή, παιδιά, περιμένατε ποτέ να γίνει αυτή η μεταγραφή? Όχι. Εγώ για να είμαι ειλικρινής και πίστευα ότι είναι και παπάς. Όσα γράφονται για Λίβερπουλ. Δεν το πίστευα. Δεν το πίστευες μόνο εσύ και το site το γνωστό, ξέρεις, φίλε μου. Ναι. 1 Αυγούστου θυμάσαι τι έγραφε. Ναι. Ηρωνευότανε. Θυμάμαι, ναι. Κατά πάθος ηρωνευότανε. Ένα site και εσύ πιο. Αυτό, 1-0. Ένα site έγραφε. Τελείωνε. Κάνει βέβαια. Ένα site ηρωνευόταν τη μεταγραφή. Ποιο site θα υποφέρει? Ένα site. Ρε Νικολάκη. Αντέχεις τόση αλήθεια. Άντε, σωστό. Έχεις εκεί πέρα το κινητό. Ναι. Μα μόνο αλήθειες λέει αυτό το site. Έτσι, μπράβο. Τώρα τα λέτε καλά. Και ηρωνευόταν. Έλεγε μετά από τις μισές ομάδες, τώρα είναι στο κόλπο και η Λίβερπουλ και ηρωνευόταν. Το μεγάλο παοξί Τσιμίκα. Είναι παοξάκι, ε. Είναι παοξάκι, αλλά ξέρεις.
Ευτυχώς πήγε στον Ολυμπιακό και η καριέρα του μεγάλωσε. Κοίτα, δεν ξέρω αν θα είναι υπερβολή αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι το επίπεδό του είναι για εκεί. Και τώρα, άκου τη λέμε σε ραδιό Θεσσαλονίκη, ακούσει τη λέμε εδώ πέρα, ρε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Νομίζω ότι είναι το επίπεδό του για εκεί. Έχει κάνει καταπληκτική χρονιά. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι ο Ολυμπιακός τον πήρε από τις Σέρες, τον έδωσε στην Ολλανδία δύο χρόνια, τον πήρε, τον είχε αλλαγή του Κούτρη τον πρώτο χρόνο, να θυμάσαι. Ναι, ναι. 5-6 μάτς έπαιξε. Mm-hmm. Και το παιδί, βλέπεις, βελτιώθηκε πάρα πολύ. Και η αλήθεια την είπε ο Τσιμίκας. Κι ας ενοχλεί τους περισσότερους εδώ στην πόλη, ότι το μεγαλείο του Ολυμπιακού με έφτασε να πάρω αυτή την μεταγραφή. Και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Okay. Φίλε, όσο και να γελάτε, αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Ακριβώς, μεγαλείο Ολυμπιακού. Είναι διάφορα πράγματα. Είναι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια που είναι στο Champions League σε αυτό το επίπεδο, προφανώς και έχει αναπτύξει τα κανάλια επαφών με ατζέντιδες, με ομάδες στο κορυφαίο επίπεδο, έτσι. Ο Ολυμπιακός συνεργάζεται με ατζέντιδες που δεν μπορούν να συνεργαστούν με άλλες ελληνικές ομάδες. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Λάθος κάνεις. Και ο Πάοκ έχει συνεργαστεί. Προσπαθεί σταδιακά. Δεν είναι τόσο εύκολο. Κοίταξε. Ο Ολυμπιακός πραγματικά επενδύει. Επενδύω πάει να πει πουλάω. Όταν εσύ έχεις το Σαββίδη, ο οποίος τα τελευταία 7 χρόνια μόνο βάζει και φαίνεται ότι δεν τον ενδιαφέρει που βάζει, και τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τον ενδιαφέρει μόνο που βάζει, ας σκεφτούν οι πονηροί, και δεν σκέφτεται ποτέ να πουλήσει και δεν έχει ανθρώπους ειδικούς δίπλα του, δεν φταίει ο Ολυμπιακός για αυτό το πράγμα. Θες να σου πω τη διαφορά, αν μου επιτρέπει ο Νίκος κιόλας. Ο Ολυμπιακός αντέκαθεν πουλούσε. Θες να σου πω τη διαφορά, αν μου επιτρέπει ο Νίκος, επειδή είναι δικό του κομμάτι κιόλας. Ο Ολυμπιακός έχει τη βιτρίνα του Champions League. Ναι, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι μόνο η βιτρίνα, ρε παιδιά. Είναι και αυτό, είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι και αυτό, παίζει ρόλο και αυτό, αλλά είναι πραγματικά αθλητικό σωμάτιο ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, σκεφτείτε, έχει πάρει Μπαρνολά ελεύθερο από την ΑΕΚ, τον πούλησε πόσα λεφτά. Έχει πάρει Σάμπαρη με ψεύτικα λεφτά τον Πανιόνιο, τον πούλησε πόσα λεφτά στην Μπενφίκα. Και όλες αυτές οι πωλήσεις γίνανε σε ένα-δύο χρόνια. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Δεν διαφωνούμε. Απλά σου λέμε ότι. Εδώ έχει καταφέρει να πουλήσει παίχτες με 2 και με 3 εκατομμύρια. Τώρα έτσι ωραία έχει πουλήσει ένα καλό λεφτά. Τώρα έτσι ωραία έχει πουλήσει ένα καλό λεφτά. Κυριάκο Παπαδόπουλο. Κυριάκο Παπαδόπουλο, ευτυχώς το παιδάκι έρθε στον Ολυμπιακό. Ευτυχώς αυτά τα παιδάκια έρχονται στον Ολυμπιακό και πουλούνται. Εδώ τον Κολοβό τον πούλησε χωρίς να παίξει καν στον Ολυμπιακό. Ναι. Τέλος πάντων, σε αυτό το οποίο λες, συμφωνούμε σε διάφορα πράγματα, αλλά το κομμάτι της βιτρίνας είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Και εγώ σε αυτό μέσα που λες, θα βάλω και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια που είναι σε αυτό το επίπεδο, γιατί είναι πολλά χρόνια, δεν είναι 3-4, είναι καμιά 15 χρόνια σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Έχει καταφέρει να έχει, ρε παιδί μου, επαφές και κανάλια επικοινωνίας με ατζέντιδες ανθρώπους της αγοράς που δεν μπορούν να έχουν οι άλλες ελληνικές ομάδες. Ή για να το κάνουν, χρειάζονται και αυτές άλλα τόσα χρόνια, τέλος πάντων. Ωραία. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ, τον αδικείς σου Σαββίδη σε αυτό το οποίο λες, δεν είναι μόνο ότι βάζει. Και ο ΠΑΟΚ έχει πουλήσει, απλά τώρα μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία. Μπαίνει να αρχίσει να βάζει λιγότερα και να πουλάει περισσότερα. Εγώ θυμάμαι μόνο τον τέτοιον που πουλήσε, τον Βιερίνια, προ Σαββίδη πουλήθηκε ο Βιερίνια. Κάτσε ρε, τον Γκάρι Ροντρίγκες δεν τον πούλησε, τον Πρίγκεφ δεν τον πούλησε. Το Μάκ δεν τον πούλησε. Επειδή είχατε κάποιους σοβαρούς ανθρώπους στη διοίκηση. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει κάποιους σοβαρούς ανθρώπους στη διοίκηση. Εσείς όμως αυτούς τους σοβαρούς ανθρώπους τους διώκνετε με τον τρόπο σας. Δηλαδή όταν μου έρχεται ο Άρνησες στον ΠΑΟΚ και φεύγει όπως έφυγε. Αυτά δεν δικαιολογούν σοβαρότητα σε μια ομάδα. Ολυμπιακό μπορεί να είναι κάποιος που έφυγε. Όταν οι ομάδες της Ευρώπης και οι μάνατζερ, αυτοί οι γνωστοί μάνατζερ που λες, φίλε μου, βλέπουν ότι ο Άρνεσεν πήγε στον ΠΑΟΚ και φεύγει με τον τρόπο που φεύγει, με τι σοβαρότητα θα κάτσουν να συζητήσουν με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ένας άλλος Άρνεσεν. Τα πρόσωπα αυτά πάνε και έρχονται, δεν έχει να κάνει. Α, όχι. Άρνεσεν δεν υπάρχει εύκολα στην Ευρώπη. Οκ. Okay. Εδώ που τα λέμε. Άποψή σου. Είναι μέσα στο top 5 είναι. Άποψή σου. Οκ. Okay. Μα είναι. Okay. Ήταν στην Τότεναμ και στην Τσέλσι. Δεν ήταν στη Χάιντουκ Σπλιτ. Okay. Και έφυγε με τον τρόπο που έφυγε. Πώς θα μιλήσει ο Άρνεσεν για τον ΠΑΟΚ ή πώς θα μιλήσουν οι μάνατζερ για τον ΠΑΟΚ, κατάλαβες. Σε παίρνουν λίγο ελαφριά, ενώ τον Ολυμπιακό το σέβονται. Παντού, παντού. Να σε καλά και να πάμε και στον επόμενο. Να σε καλά. Καλή, παιδιά. Καλή συνέχεια. Στον επόμενο φίλο, ναι. Έλα, τι κάνετε, καλησπέρα. Γεια σας. Εδώ με το μεγαλείο του Ολυμπιακού ασχολούμαστε. Εδώ πέρα έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα για αυτό το θέμα καλά το είπατε. Όταν εγώ είμαι η Λίβερπουλ και η κάθε Λίβερπουλ,
και θέλω να πάρω ένα παίκτη, θα τον δω όταν θα παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πρώτα σωστό. Παίζει τα και μετά θα παίξει. Τι θα πάω να πάρω ένα φυσικά. Παίκτη. Να πάω να δω το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Βόλου, αν θα πάρω το δεξί μπακ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Που και δεν εκεί ένα σκάουτερ μπορεί να τον δει τον οποιοδήποτε παίχτη. Ε. Και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Βόλου. Ωστόσο, όταν είναι για να βάλει το ταμείο να πληρώσει, θα πρέπει να είναι 100% τσεκαρισμένο ότι αυτός που παίρνω είναι για το επίπεδό μου. Και πού θα το τσεκάρω αυτό, λοιπόν, στο Champions League. Καλός ή κακός, Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία παίζει στην Ευρώπη πάρα πολλά παιχνίδια. Έτσι. Μέχρι τώρα έπαιζε. Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν προχτές με τη Wolves καθήκαν είδαν αυτοί που ενδιαφέρονται να αγοράσουν. Κάτσε να δούμε και εδώ πέρα με τη Wolves παίζει. Για να δούμε αυτό που θέλουμε, πώς πάει, τι κάνει, τι ράνει. Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλιώς μόνο έτσι αγοράζει. Αυτό είναι το ατού που έχει ο Ολυμπιακός και δεν το έχουν οι ελληνικές ομάδες οι υπόλοιπες. Έτσι. Διότι φίλε μου, και να μην βγεις στη Champions League δεν πειράζει, κύριε Παοξή μου. Mm-hmm. Λεφτά μου. Πειράζει να αποκλείεσαι όμως και από το άλλο που συζητάμε, είναι το μα η Ευρώπη είναι η βιτρίνα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό ρε. Ακριβώς. Το συζητάμε εκεί αυτό. Εκεί πειράζει. Απλά πειράζει το Champions League είναι τσιμισκή και το Europa League είναι... Οκ, okay, μια άλλη οδό που κατάλαβε. Αγίου Δημητρίου. Ναι, Αγίου Δημητρίου. Είναι όμω και αυτή, αυτός, έχει βιτρίνα και εκεί. Είναι και αυτό ναι. Ένα δρόμο για τι ομάδε, το εμπόρευμα να το δείξουν. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Το εμπόρευμα να το δείξουν. Έτσι είναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τον κορονοϊό, μα περικυκλώνει. Υπέροχα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Περνάμε πάρα τι πολύ ωραία. Στο ασβεστοχώρι έχουν κάνει φωλιά. Ωραίο το ασβεστοχώρι, πολύ ωραίο μέρο. Τα ασβεστοχώρι τι, θα καραντίνα, θα πει τα ασβεστοχώρι. 35 κούπεσματα σε εγωγυρία. 35 κρούσματα, τι κορονοϊός είναι αυτός ρε φίλε, πώς πηγαίνει, τι είναι πυρηνικός είναι, yeah. Τι απλώνται στην ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω. Παράξενα μου γιος μιας εργαζόμενης βρέθηκε στη Χαλκιδική, ήταν ασυμπτωματικός, κόλλησε εργαζόμενη, κόλλησε μέσα στο γυροκομείο. Μάλιστα. Η χνηλάτιση δηλαδή εκεί κατέληξε. Μάλιστα. Α, δηλαδή, αυτή η Χαλκιδική μας έχει καταστρέψει φέτος. Αυτό είναι αλήθεια. Τι είναι ο νεαρός σαν τη Χαλκιδική. Όλα μαζί τώρα είναι να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν το ξέρει και κανείς. Ναι. Κάποιος που δουλεύει σε μικροβιολογικό να μας το πει. Ναι. Πάω εγώ να κάνω τεστ. Τι ψάχνουμε ρε παιδιά στο τεστ. Ψάχνουμε COVID-19 κορονοϊούς. Πήγα εγώ σήμερα το πρωί. Τι ήταν 20 που έκανε σήμερα. Πήγα εγώ σήμερα το πρωί και έκανα. Ναι. Τι πόσο πλήρωσες. Δεν μπορώ να πω στον αέρα. Πες το. Δεν μπορώ να πω στον αέρα. Δεν θα πω στον αέρα. Μεγάλο νούμερο. Δεν θα πω στον αέρα, απλά δεν ήταν τίποτα. Ένα λεπτό υπόθεση. Βρε μεγάλο νούμερο, γιατί κοντά νορμάλ, νορμάλ νούμερο, νορμάλ. Νορμάλ, τι ψάχνεις εσύ, κορονοϊό γενικά, το COVID-19 ποιος. Κορονοϊό, είναι ένα τέτοιο κορονοϊό. Εκεί στο μικροβιολογικό και θα κλείσω τη γραμμή. Ναι, για να έχουμε άλλους τρεις. Τα αποτελέσματα. Ναι. Πες στη μικροβιολόγο, δεν μου λες και στην Αμερική αυτό ψάχνουνε. Γιατί έχω την αίσθηση, φίλε, ότι εκεί ψάχνουν άλλο μεταλλαγμένο πράγμα. Τι μας κρύβουνε δηλαδή. Δεν ξέρω ρε τι γίνεται με αυτό το κορονοϊό. Μπορεί ναι. Να κάνουμε όλοι να πούμε και όλοι να μας γάλει. Λοιπόν, μπατονέτα στο στόμα και γεια σας. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Έγινε φιλιά. Γεια σας. Λοιπόν, παιδιά, επειδή είναι φουλαρισμένο το τηλεφωνικό κέντρο, όπως μου λέει ο Χολύπτης, όσο πιο σύντομα μπορεί καθένας, σεβαστείτε και τον επόμενο. Με το μεγαλείο του Ολυμπιακού θα πούμε. Λοιπόν, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνουμε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω κι εγώ κάτι για το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Τέλεια. Βγήκε εγώ σήμερα, παρακαλώ. Ναι. Τώρα που είναι μπλεγμένο σε δύο δικαστήρια για στημένα, είναι και αυτός του μεγαλείου. Όλα, όλα. Το μεγαλείο εσωκλεί όλες τις πτυχές της ομάδας. Είτε εντός του κυπέλλου, είτε εκτός. Ναι, μια παράκληση. Όταν ξαναβγεί, αν θέλετε βέβαια, ξαναβγεί κάποιος του Ολυμπιακού και μας πει για τον Τζιμίκα, για τον Μαρινάκη, μια ερώτηση. Πώς αισθάνεται που είναι μπλεγμένος σε τόσα δικαστήρια. Δηλαδή, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα εδώ για το Τζιμίκα βγήκε ο άνθρωπος. Δεν είπε. Μιλάμε για το ποδοσφαιρικό. Μίλησε για το ποδοσφαιρικό. Okay. Ναι, και αυτό ποδοσφαιρικό είναι. Είναι. Εξωαγωνιστικό. Ναι. Εντάξει. Ναι, ρε παιδιά. Και ο Χατζόπουλος είχε ωραίο σπίτι. Είχε, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά, ναι. Ωραία σπίτια. Παλιά αυτό το σπίτι. Ναι. Σπίτια. Ναι. Και τα κατάληξε, ρε παιδιά. Εντάξει. Ναι. Αυτό θέλω να πούμε. Ναι. Και μια άλλη ερώτηση. Βέβαια. Στην έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Αν τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Ναι. Ποιοι είναι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε. Ούτε το Ολυμπιακό έχουν γίνει γνωστοί Ολυμπιακοί. Οι αντίπαλοι ακόμα. Καλά. Άμα γίνουν, να είστε καλά. Να μάθουμε. Να είστε καλά. Και για να δούμε τι θα γίνει στον επόμενο. Είναι η εκπομπή του μεγαλείου του Ολυμπιακού. Ναι.
Ορίστε. Ο Τάκης και ο Άκης. Πάμε. Ναι. Καλέ το μεγαλείο του Ολυμπιακού, καλέ το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Πού είσαι ψυχούλα μου εσύ. 15 εκατομμύρια τσιμίκια στην Λίβερπουλ που πήρασε βρε. Καλέ το μεγαλείο του Ολυμπιακού, καλέ που σοβαρά μιλάτε. Θα διώξει και το κοροναϊό το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Πού είσαι ψυχούλα μου τόσο καιρό. Θα μας λύσει και τα ελληνοτουρκικά το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Αχ καλέ. Θα μας κάνει και πασί. Μα ακούτε, θα μας κάνει και παστίτσιο αύριο με μπεσαμέλ, το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Αυτό θα ήταν το καλύτερο όλο που θα μπορούσε να κάνει το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Καλά το μεγαλείο του Ολυμπιακού, καλά το μεγαλείο του Ολυμπιακού, καλέ καλέ. Τι πράγμα είναι από το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Καλέ. Μέσα με όλες τα πατώματα θα πάνε να κάνουμε και κουζάκι. Θα πάνε να κάνουμε και τουζάκι για το μεγαλείο του Ολυμπιακού, καλέ. Πλάκα μας κάνετε, ρε. Έχουμε που έχουμε 40 βαθμούς στο κεφάλι, γίνονται άλλοι 40-80. Γιατί δεν λέω ότι πουλάει ακριβά με το μεγαλείο. Γιατί το παραδέχεσαι. Ποιο μεγαλείο. Που πούλησε τσιμικά στη Λίβερπουλ. Είναι αυτό που είπες εσύ. Το Champions League έχει άλλο πορτοφόλι. Εγώ. Άλλο πορτοφόλιο έχουν εκεί οι μάνατζερ μεταξύ τους τώρα. Δηλαδή υπάρχει άλλο διάβλος επικοινωνίας, αλλά αυτοί δεν θέλουν να το αντιληφθούν αυτό. Δεν θέλουν να το καταλάβουν. Έχεις την εντύπωση εσύ, μεγαλείο του Ολυμπιακού, ότι αν ο ΠΑΟΚ ήταν πέσει στο Champions League, ο Γιαννούλης θα πουλότανε με 6 ή με 16 φέτος. Με 16. 100%. Με 16. Λοιπόν, με χρονιά τέτοια στο Champions League. 100%. Έτσι είναι. Αυτή είναι η διαφορά. Καταλάβετε, αχ καλά το μεγαλείο του Ολυμπιακού πια παιδί, τι θα πάθουμε ρε παιδί. Αχ καλέ. Τι καθό μεγαλείο είναι αυτό, δηλαδή έχουμε τα πατώματα, δεν είναι πέρα. Λοιπόν, άντε, γεια σας, καλά πολύ. Γεια σας, γεια σας. Δηλατός. Στον επόμενο, ναι. Εγώ είμαι. Εσείς κύριε. Μάλιστα. Δεν είμαστε βαλιστέρμα τώρα. Μιλάτε για το Ολυμπιακό. Για το δαθνοστεφανωμένο. Ναι, για το μεγαλείο του. Για το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Έχουμε εστιάσει. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, μεγαλείο τώρα να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε τώρα. Έχει σφάξει και έχει σφάξει να πούμε. Και το περισσότερο το σφάξιμο το έχει φάει η ομάδα μου, ο Άρης, από τον Ολυμπιακό. Αλήθεια είναι αυτό. Έχει φάει πολύ. Τα περισσότερα πέναλτι με τον Άρη από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Η δεύτερη ομάδα έχει τα μισά μπέναλτι από ό,τι έχει κερδίσει με τον Άρη. Κάθε χρονιά κερδίζει ένα με δύο μπέναλτι με τον Άρη. Κάθε χρονιά. Είτε παίζουμε δύο αγωνιστικές, είτε παίζουμε τέσσερις. Το ίδιο πράγμα είναι. Τέλος πάντων. Αλλά τώρα η διαφορά είναι τεράστια, ρε φίλε. Ναι. Ο ένας είναι έναν αιώνα εφοπλιστές με γραφεία στο City. Και ο άλλος πριν από 30 χρόνια, όπως είπε και ο ίδιος, δούλευε σε τσίρκο. Έτσι είναι. Το είπε, δεν το λέω. Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι. Και εγώ σου πάω στο καθαρά ποδοσφαιρικό ότι είναι στο επίπεδο Ολυμπιακού Champions League περίπου 20 χρόνια, κάπου τόσα δεν είναι. Ο ένας έχει τον άντρα της Κλερανίκοβα, να πούμε. Πώς το είπα, Τον Καρεμπέ. Νομίζω πρώην άντρα. Πρώην, έχω ορίσει, έχει δίκιο συνάδελφο. Έτσι ήθελα να το πω εγώ, ναι. Τον πρώην άντρα της Κλερανίκοβα. Τώρα παρεπιπτόντως, τώρα για να τον χωρίσει η άλλη, να πούμε, σκέψου τι βρήκε, να πούμε. Χωρίς τον Καρεμπέ που είναι και νεύρος. Σκέψου τι βρήκε. Καταπληκτική, Αντριάν. Καταπληκτική. Ήτανε. Τώρα τελευταία που την είδα, να πούμε, στην Πράγα δεν μου άρεσε καθόλου. Μάλιστα. Λοιπόν, και τον Ισά στην Ευρώπη και στην Αμερική. Η Έλισσα. Ναι, που ήταν στον Όφιο, ο παλιός παίκτης. Ναι. Έτσι. Είναι όνομα, δεν είναι παίξεγελάς. Ναι. Αγοράζει από γάμα εθνική, γιατί το κόλπο είναι εκεί, β' και γάμα εθνική Γαλλίας, βρίσκει ταλεντάκια, τα φέρνει εδώ, ξέρουν ότι θα μοσχοποληθούν και έρχονται στον Ολυμπιακό. Τώρα αυτή τη στιγμή λέει, άκουσα ότι αν πουληθούν οι παίκτες που είναι να πουληθούν μετά τον Τζιμίκα, θα εισπράξει γύρω στα 120 εκατομμύρια μαζί με τον Τζιμίκα, ας πούμε. Ναι. Ο Καμαρά, ο Γιγέρμε, ο τερματοφύλακας, πώς το λένε τον άλλον, το Σισε και ο άλλος το Σέντρα Μπακ που το θέλει Μπενφίκα. Σεμέδο. Ο Σεμέδο λέει, μπορεί να εισπράξει σύνολο, λέει, πάνω από 100-120 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αν τους δώσει αυτούς. Και υπάρχει από πίσω. Χειρεστά γίνα. Δηλαδή υπάρχουν έτοιμοι παίχτες για να τους αναπληρώσουν αμέσως. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει οργανωμένο σχέδιο. Εδώ πέρα, ρε φίλε, ο κάθε,
ο κάθε παίχτης, να πούμε, στη Θεσσαλονίκη μιλάω για να μην πάρω μόνο τον Πάο και... Και βάλε και τον επίλογο γιατί έχω άλλους τέσσερις, ναι. Ναι, να ακούσουν οι τέσσερις, μαθαίνουν τώρα. Ναι, αλλά πρέπει να περιμένουν και αυτοί, ρε φίλε, κάτσε. Μαθαίνουν, διδάσκαλες. Λοιπόν, ναι. Έχασα τον ιρμό μου, τέλος πάντων. Το βρούμε παρέα. Τι, τον ιρμό, αποκλείεται. Πέρασε τώρα από εδώ το... Τι πέρασε, κάτι καλό. Το πέντε πέρασε, να πούμε, και... Μάλιστα. Έφυγες. Φιλιά, έλα, γεια. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο και απαντάω πρώτα στον προηγούμενο. Ναι. Ότι η διαφορά είναι ότι ο ένας τα έκανε τα λεφτά μόνος του και ο άλλος είναι του μπαμπά του. Σωστός. Να πω και κάτι ακόμη, σας παρακαλώ. Αυτός είναι ο μπαμπάς. Εγώ είμαι 68 χρονών, εσάς σας ακούω πολύ νέους. Ναι. Ναι. Και οι συνομιλητές σας που παίρνουν είναι πολύ νέοι. Ναι. Παιδιά, είναι πολύ φυσιολογικό αυτά που λέτε και που κάνετε την εκπομπή. Δεν υπάρχει άνθρωπος στη δική μου ηλικία. Εγώ είμαι 68 χρονών. Ναι. Τα έχω ζήσει αυτά που θα πω. Οι 300 του Λεωνίδα, ενώ το ελληνικό κοινοβούλιο, από τότε που ήμουν παιδάκι, το 75, τι 75 και πιο μεγάλο είναι το ποσοστό, είναι Ολυμπιακοί. Αλλά είναι αρρωστημένοι Ολυμπιακοί, γι' αυτό και έφτασε το ποδόσφαιρο το ελληνικό εδώ που έφτασε. Αν δεν ήταν αρρωστημένοι, θα είχαμε Εθνική Ελλάδος και καλύτερες ομάδες. Δεν θα ήταν μόνο Ολυμπιακός να μονοπολεί και να εισπράττει αυτά που εισπράττει και να βγαίνουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού εδώ της πόλης μου, της ωραιότερης πόλης της Θεσσαλονίκης και να προπαγανδίζουν για τον Ολυμπιακό. Αυτό να το ακούσετε από έναν άνθρωπο που είναι 68 χρονών και θα το επαναλάβω, δεν υπάρχει και μέχρι και 60. Αυτά όλα που ακούστηκαν τώρα από το δικό μου το στόμα καταλαβαίνουν. Εγώ ήμουν 30 χρονών και είδα τελικό στο Καραϊσκάκι, το παλιό Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, βγάλαν διαδρόμους, χαλιά, στρώσαν κόκκινα, βγήκε η ομάδα του Ολυμπιακού και πήγε να βγει ο ΠΑΟΚ και τα μαζέψανε και μετά βγήκε η δική μου η ομάδα. Εγώ ήμουν 30 χρονών και έκλαιγα στο γήπεδο Καραϊσκάκι, έκλαιγα σαν μωρό. Αυτά έχω ζήσει. Μη προπαγανδίζετε για τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, στην πόλη μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Παρομοίως. Καλό απόγευμα. Εδώ είμαι. Το μεγαλείο. Τι? Έλα ρε μεγαλείο. Είδες, είπε τη μαγική λέξη, φίλε. Εγώ στη ζωή μου, ναι, από τη μέρα που ξεκίνησα είμαι δημιουργός. Δεν βρήκα τίποτα. Αυτοί τα βρήκαν όλα έτοιμα. Μπούλιδες ήταν, μπούλιδες θα μείνουν. Σωστά. Μαμά είπε 20 χρονών. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, ρε Νεκτάρη, δευτερολογιστή. Υπήρχε θέμα. Α, ναι, είχαμε θέμα με τη γραμμή σου, βεβαίως. Συνεχίζεις. Ναι. Λοιπόν, όπως σας είπα, τώρα θα αρχίσουν να βγαίνουν όλα τα εμβόλια. Σιγά-σιγά. Και. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ναι. Και σιγά-σιγά. Εντάξει, τώρα ακόμα δεν έχουν βγάλει τα κρούσματα. Εντάξει, τώρα τα μαγειρεύουν. Συνεχώς θα είναι τώρα πάνω από 150 στην καλύτερη και μπορεί να ξεπεράσουν και 600 και 700 και 800. Εντάξει. Μάλιστα. Αυτό το ξέρετε. Μάλιστα. Συνεχώς θα τα μεγαλώνουν. Και μάλιστα σήμερα υπάρχει σε ένα site καταγγελία δύο Κυπρίων, οι οποίοι δήλωσαν τα ονόματά τους για να κάνουν το τεστ του κορονοϊού σε ένα κλιμάκι του ΕΟΔΗ στο Μόλο. Και επειδή είχε πολύ κόσμο και πολύ ζεστά, τσατίστηκαν, να το πούμε, και φύγανε. Και την άλλη μέρα τι έγινε? Τι έγινε? Τους ήρθε η ειδοποίηση ότι είναι και οι δύο θετικοί. Αυτό είναι καταγγελία, είπες? Ορίστε. Αυτό είναι καταγγελία επίσημη? Ναι, είναι στο Μόλο. Οι δύο Κύπροι, οι οποίοι ενώ δήλωσαν ότι θα κάνουν τον κορονοϊό, τελικά δεν τον έκαναν γιατί εκνευρίστηκαν από τον καιρό και από το ότι καθυστερούσαν. Εντάξει, φύγανε οι άνθρωποι και την άλλη μέρα τους ήρθε ότι βγήκαν θετικοί στον κορονοϊό. Τέλεια. Αυτό υπάρχει σε site. Λοιπόν, πρώτη εκπομπή μας εδώ. Η εκπομπή, εδώ είχατε ακούσει ότι η Λολίτα Ηλίμωρα φεύγει και πάει Παναθηναϊκό. Έτσι, σωστά. Πρώτη εκπομπή εδώ είπε για τις... Ναι, έχει πάει εδώ και πολύ καιρό, αλλά πρώτη εκπομπή το είχε πει από το Μάρτιο.
Πρώτη εκπομπή είχε πει ότι θα αρχίσει σταδιακή άρση των μέτρων από 4 Μαΐου. Πρώτη στην εκπομπή εδώ μαθαίνεται τα της Αμερικής. Και φυσικά η άλλη είδηση που αφορά πολλούς οι οποίοι είναι και μαθητές και τα λοιπά, τα αποτελέσματα θα βγουν από 24 έως 28 Αυγούστου των Πανελλαδικών. Γιατί έχουμε και άτομα τα οποία είναι τρίτη ηλικίου που έχουν την εκπομπή. Και από εκεί και πέρα θέλετε τίποτα άλλο να σας πω? Νομίζω μας κάλυψε γιατί έχουμε και άλλους 4. Το θέμα είναι ότι είδα ότι μετά από τότε που άρχισα να βγαίνω, άρχισε να βγαίνει περισσότερος κόσμος και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και στη Θέρμη είναι η πρώτη σε κρωματικότητα εκπομπή. Θέρμη γκέτο, φάγαμε πακέτο. Πάμε, ωραία. Εννοείται, καλή σας συνέχεια. Γεια σου Νεκτάρια. Ας μπες στο χώρο και το φάγαμε πακέτο. Πέτα με τον Νεκτάριο για αυτά που λέγαμε το μεσημέρι για τον Άγιο Νεκτάρι. Σωστό. Στον επόμενο καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Πασχάλ του Ολυμπιακάρα. Έλα, έλα, Ολυμπιακάρα. Έλα. Πέρα εσύ το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Εδώ πέρα, θύρα 7, τάξη και έξι. Μιλήσουμε για το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Έτσι, πάμε. Δεν θα τελειώσει ποτέ η εκπομπή σήμερα. Πήρε ο Γιώργος από την Ολλανδία, ο Λαλίστατος. Ναι. Και δεν ξέρει τι να πει. Λοιπόν, παλικάρια. Πάλι θα λέτε ότι εδώ και 40 χρόνια έχει πάρει μισό δισεκατομμύριο ο Ολυμπιακός από τη Champions League. Ναι, αφήνει και κανένα άλλο να το πάρει. Λοιπόν. Αφήνει να πάρει και λοιπόν, κάνα λίγο κανένα μερίδιο κάτω. Καλά, το άξιζε κιόλας κάποιο. Επειδή, ναι. Επειδή δεν βγαίνει μόνο ο Ολυμπιακός, πέρσι θα βγει και ο ΠΑΟΚ, πέρσι ήταν και ο ΠΑΟΚ, πρόπερσι ήταν κάποιος άλλος. Η ΑΕΚ. Λοιπόν, έχει πάει κι αυτή ναι, και με εμείς ρε παλικάρια που έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τη βίντεο κλαπ που λέτε. Τη βίντεο κλαπ. Έτσι δεν λέγατε. Λοιπόν, και χάσατε. Στο Europa League ήταν εκείνο που είχε τη βίντεο. Διβίδει, τέλος πάντων. Λοιπόν, φταίει ο Ολυμπιακός που όσες ομάδες πάνε στο Champions League αποκλείονται και περπατάει μόνο ο Ολυμπιακός και παίρνει τα 30. Πέστε μου. Όχι, τι είναι ο Ολυμπιακός. Όχι. Όσο για τον Μπούλη που είπε ο 68ος, υπάρχουν πάρα πολλοί που βρήκαν τετράγωνα και δεν έχουν σπίτι για να μείνουν τώρα. Ο Χοντρούλης που λέτε μπορεί να βρει και 10 καράβια και τα έχει κάνει 120. Αυτό είναι κακό? Όχι. Καλά είναι γιατί υπάρχουν και αυτοί που παίρνουν περιουσίες και τις εξαφανίζουν. Ναι, οκ, okay, και αυτό είναι μια άποψη σίγουρα. Τι έγινε? Κάτι γίνεται στις γραμμές σήμερα. Ναι! Κάτι γίνεται, κάτι χάνονται οι φίλοι. Πάμε στον επόμενο. Πάει ο φίλος, πραγματικά. Δηλαδή τρομερό. Τι κι εγώ. Στον επόμενο, ναι! Έλα. Έλα. Συγγνώμη για ένα λεπτό λίγο να δω. Ναι, ένα λεπτό. Είμαι 68χρονος, ο 60χρονος αναφέρθηκε σε μένα. Ναι. Αλλά να τον πω λίγο κάτι. Είτε 68 γίνεις, είτε 168, με αυτά τα μυαλά που έχεις δεν θα κάνεις τίποτα στη ζωή σου. Να ξέρεις. Άλλο προπαγανδίζω και άλλο λέω την αλήθεια και είμαι ρεαλιστής. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ λέμε αλήθειες. Τις αλήθειες. Δηλαδή, επειδή εγώ δεν έχω την κατσίκα, δεν μου φταίει ο γειτόνας που έχει κατσίκα. Έτσι. Και ούτε περιμένω εγώ να πεθάνει για να την πάρω. Αυτά εδώ που ήξερες 68χρονε, να τα ξεχάσεις και τα χαλιά, τα κόκκινα και τα δεν ξέρω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, ο ένας, όπως είπε και ο προλαλήσαντας, πήρε να πούμε 15 πλοία από τον πατέρα του, τα έχει κάνει 420, έχει 120. Βέβαια τα 200 τα νοικιάζει, αλλά τα άλλα είναι δικά του. Ναι. Εντάξει. Και έχει πάρει και ομάδα στην Premiership, να πούμε. Έτσι. Σωστό και αυτό, είναι κοινότητα. Και τα λεφτά, να πούμε και στον άλλον τον 68χρονο ναι. Που βγήκε. Ναι. Που είπε, ας πούμε, για τον Μελισανίδη, τον Τιγράκο που νιαουρίζει. Νιάου. Λοιπόν, ναι. Αυτόν, τα λεφτά, δεν είναι πως αν κάνεις λεφτά, ας πούμε, από το μηδέν. Και είναι και το θέμα και πώς θα κάνεις. Γιατί άμα γυρίσουμε, κύριε Μελισανίδη, στο πώς θα έκανες εσύ και ο πατέρας Πανός τα λεφτά, τότε, όχι δεν είναι μηνύσιμο, κάναν φυλακή ρε φίλε. Όχι, δεν είπατε ποτέ για μηνύσιμο. Φυλακή. Ναι. Δεν είναι, κάναν φυλακή οι άνθρωποι. Ήταν μπροστινή κάποιου άλλου. Με το τριφύλι στο στήθος. Όταν γινόταν ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία. Δεν είναι ψέμα. Και να σας πω και κάτι που δεν ξέρετε. Ίσως να σας το έχω πει. Όταν ο Άρης πήγε να πάρει το Γιαννάκι από τον Ιωνικό, ναι. Ήταν να πάει στην ΑΕΚ.
ξέρεις ποιος τον πούλησε να πούμε στον Άρη τον, και δεν τον πήγε στην ΑΕΚ. Ποιος? Ο Μελισανίδης. Όπα. Ο Δημήτρης Μελισανίδης, γιατί ήταν γενικός αρχηγός του Ιωνικού τότε. Και τον έδωσε το Μητρούδη και ήρθε το βράδυ με το Μητρούδη το Θεόφιλο, με την Μπεμβέ να πούμε την Πεντάρα, από την, και υπέγραψε και η ΑΕΚ τους περίμενα να, το πρωί να υπογράψει και ήταν εδώ και υπέγραφε ο Γιαννάκης. Έφυγες. Ο Δημήτρης Μελισανίδης έδωσε τον Γιαννάκη στον Άρη. Έφυγες. Φιλιά φιλαράκι μου, να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται, μωρό, είδε εδώ μέσα. Έτσι, έτσι, στον επόμενο, ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Βέβαια, ο κύριος Αντώνης. Καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Πολύ χαμηλά ακούγεσαι, γιατί ρε. Διαβάζω προηγουμένως. Ναι, καλύτερα. Τώρα ακούω καλύτερα. Ναι, 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 είσαι λίγο καλύτερα. Ναι. Διαβάζω προηγουμένως που λες στο Facebook. Ναι. Σε ένα site, τέλος πάντων. Ναι. Είχαμε πάει, λέει, να παίξουμε, λέει, στο Κίεβο, στο Καζακστάν. Κάποιος είχε πάει να παίξει, που λες. Και δεν έπαιζε, λέει, ούτε ο Έτο, ούτε ο Μιλίτο. Και στο 42 με 43 ο Μάριο, λέει, τρώει εκεί την κάρτα. Και μπαίνω στο ημίχρονο, λέει, και από τα 15 λεπτά, τα 14 τον έλεγα, Μάριο, άμα σε κάνουν αυτό, να μην τα δεις. Και αποβλήθηκε. Ανάποδα, το 46, λέει, αποβλήθηκε. Κλείνει και συμπεσύχτας ο Μπαλωτήλ, να τον αφαίρουμε, το χάνει ο Άρης δυστυχώς, γιατί σύμφωνα με κάποιους έκλεινε στον Άρη. Ο έκλεινε βασικά, τον ήθελε ο Άρης κιόλας. Μάλιστα, το χάνουμε τον Μπαλωτήλ. Για λίγο, για λίγο το χάσαμε. Κρίμα. Κρίμα. Μπε. Μπε όμως, πραγματικά μπε με κάτι τέτοια. Αλλά τέλος πάντων, άστο. Όσον αφορά τα λεφτά που έχει βγάλει ο Ολυμπιακός από το Champions League, ξεπερνάνε το 1.250 εκατομμύρια, να ξέρετε. 1 δις, 25. Κοίταξε, είναι 25, 25 είναι αυτά έτη. Νομίζω ότι τα 24 έχει παίξει σίγουρα Champions League. Ναι. Το 96 παίζει, 97, 95. Ναι. 23-22 χρόνια δεν είναι 30 εκατομμύρια σίγουρα το Μάρκετ Πουλ, κάθε χρόνο. Είναι. 30 πολλά είναι, νομίζω κάποιος 25. 22 με 25 εκατομμύρια, ναι, είναι κάπου εκεί. 25, ναι. Και ανάλογα, αν πρόσεξε, γιατί υπήρχαν και χρονιές, που ήταν και ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ, ας πούμε, και τα μοιράζονταν τα χρήματα του Market Pool. Ναι, αλλά προχωρούσε ο Ολυμπιακός, έχει προχωρήσει πολλές φορές. Έχει προχωρήσει κάποιες φορές, ναι, εντάξει. Καλά, πολλές δεν τις λες. Άρα είναι περίπου στα 30 με 40 εκατομμύρια το χρόνο. Στα 25 χρόνια είναι περίπου 1 δις και κάτι. Αν βάλει και τις εγγραφές, ξεπερνάει το 1 δις. Ναι. Έχει πουλήσει πάρα πολύ κόσμο Ολυμπιακός. Πότε ήταν η χρονιά που πάρα λίγο να πουλήσει το Λευκό Πύργο, ο Μαρινάκης. Πότε. 5-6 χρόνια που πουλούσε κάθε όλο το καλοκαίρι πουλούσε. Έχει πουλήσει πολύ πράγμα, εντάξει, όλα αυτά τα χρόνια έχει πουλήσει αρκετούς. Και θα πουλήσει πάλι, δεν είναι. Εντάξει, αν την Πόρτο κανένα δεν πουλάει. Εντάξει, η Πόρτο και η Σεβίλη είναι τα πιο πετυχημένα μοντέλα πωλήσεων στην Ευρώπη. Και η Σεβίλ, έχει πουλήσει. Με Μόντσι έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Ντάνι Άλβε, Σέρχιο Ράμο, Χεσού Νάβα. Έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Δεν έχει, ναι. Αλλά εντάξει, η Πόρτο έχει πουλήσει περισσότερους. Καλά, η Πόρτο σίγουρα, εντάξει. Και του έπαιρνε τζάμπα, δηλαδή καραβιές δηλαδή που βγαίνανε, του βγαίνανε μια-δυο τέτοιες καλές που ήταν. Εκεί η Πόρτο που έχει βασικό το Ντανίλο Περέιρα, έτσι, που όταν είχε έρθει, τρώτε τον κατήδρο για τον Περέιρα, τον Ντανίλο, για αυτό το λάσκετ που μας είχε φέρει να πούμε τον μικρό. Βασικό ο Ντανίλο. Να σε κάνω τώρα μια ερώτηση, ρε φίλε. Ναι. Εάν γκρεμιστεί δύο, ναι. Πώς θα του διαχωρίσουμε αυτούς, ρε φίλε. Καλή ερώτηση. Δεν είναι όλοι στη δύο έτσι. Είναι αυτοί που κατεβαίνουν κάτω χαμηλά και ακολουθούν τον επόπτη. πάνω κάτω. Ή τον επόπτη, ή όπως λέει ένας φίλος μου, μ' αρέσει να ακολουθάω τον αντίπαλο Μπάκλεϊ όταν παίρνει την πλευρά. Να πηγαίνω μαζί του. Εκείνος ο επόπτης, φίλε, θυμάμαι από την άλλη πλευρά παλιά, από το παλιό του σκιαπαστρό. Ναι. Δεν υιοθετούν. Αυτά βέβαια που τα κάνανε αυτοί. Όχι, δεν υιοθετεί η εκπομπή. Εννοείται αυτό. Εντάξει, δεν τα υιοθετούμε. Που του πετούσαν αναμένες τις γόμπες στα πόδια του, στις γάμπες. Δεν τα υιοθετούν, να ξέρεις πώς. Δεν τα έχω κάνει ποτέ. Για να τα σβήσει, να τα πατήσει, να τα σβήσει ρε τώρα. Δεν μπορούσε να μην ζεύει για τα πετούσαμε. Τα πετούσαν, όχι εγώ, δεν υιοθετώ προς Θεού. Πάτα το λίγο να σβήσει. Φίλε, δεν μπορούσε να σηκώσει το ψάρι, ούτε πλάγιο, τίποτα. Αυτό. Ό,τι και να σηκώνει, να το βρίζαμε. Ωραία χρόνια, βέβαια, ρομαντικά. Ρομαντικά χρόνια, να ξέρεις, ρομαντικά. Ήταν όντως, δεν το λέω ειρωνικά, ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση από ό,τι είναι τώρα. Εντάξει, ήταν άλλο πράγμα. Και ωραία πράγμα. Και Νίκο Μοσκοβίτη. Παρακαλώ. Ο Γκραντ, ο Playmaker, το θυμάσαι καθόλου που έπρεπε στον Άρη. Του Άρη. Ναι. Όχι στρατηγός, πώς τον λέγανε, στρατηγό. Ναι, στρατηγό. Ναι.
Τον θυμάμαι λίγο, ναι. Αυτό που λέγανε χτες για την παράταση με τον αγώνα με τον Ερακλή. Ο Γκάρι Γκραντ. Αυτός πρέπει να είναι. Αλλά δεν μπορώ να βρω το βιντεάκι πουθενά. Έβαλα εκεί παράταση Ερακλήσα. Με βγάζουν μόνο την παράταση. Αυτός ήταν, φίλε, όσο θυμάμαι, όσο μπορώ να θυμηθώ από αυτόν. Στον Άρη είχε παίξει ένα χρόνο ή λίγο μέσα στη σεζόν είχε έρθει. Ένα χρόνο. Έπαιξε όλη τη σεζόν. Νομίζω ένα χρόνο. Ήταν παιχτάρα αυτός ο στρατηγός. Όχι, εκείνο είναι τέτοιο, εκείνο είναι Ευρωλίγκα. Όχι, δεν είναι εκεί, δεν είναι, δεν πήραν εκεί την χρονιά. Άλλη χρονιά πρέπει να είναι. Δεν μπορώ να βρω, ρε παιδιά, έχω πατήσει όλα τα δύο τα site. Πώς τα βρίσκετε εσείς, η μορφή. Μπορεί και να μην τα έχει, ρε. Μπορεί να μην τα έχει, να μην έχει βίντεο τώρα από αυτά. Εντάξει, okay, είναι κάποια μάτς που. Okay. Αν πατήσω Ηρακλής Άρης παρά Α1 προστορία θα μου βγάλει. Το Κούσι. Μπορεί. Ναι, μια φωτογραφία του Κούσι βγαίνει ο πάνω. Του Κούσι που λέει καλησπέρα και μετά. Και για να δούμε τι θα γίνει. Αντωνάρα, να είσαι καλά, γιατί έχουμε και άλλους πολλούς που περιμένουν. Αν πάμε, περίμενε, να δούμε. Λοιπόν, παιδιά, μην καλείτε άλλο. Έχει τρεις τελευταία, γιατί έχουμε και το διάλειμμα των 7. Οι τρεις που είναι τώρα, οι τρεις αυτοί θα βγουν μέχρι το φινάλε. Πάμε, καλησπέρα. Να ολοκληρώσω. Βεβαίως. Βεβαίως, λίγο σύντομα. Πασχάλης Ολυμπιακάρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω πάρα πολλούς, επειδή ζω εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχω πάρα πολλούς φίλους παοξίδες. Λοιπόν, και με ξυπνήσανε πάρα πολλές φορές, 2 και 3 η ώρα τα μεσάνυχτα, γιατί δεν μπορούσαν να κοιμηθούν. Λοιπόν, μια συμβουλή για τους φίλους μου και για όσους ακούνε αυτή τη στιγμή. Πάψτε να ασχολείστε με το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Έτσι. Γιατί έτσι, όταν ασχολείστε με μένα, ναι, θα πάρει το πια του σπίτι σου. Οπα. Και δεν θα πάρει σαμπάρι. Γιατί θα βλέπεις απέναντι τι κάνω εγώ. Δεν είναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, χαιρετίσματα. Ναι. Στον Μάνο μου. Τον Γιώργο από την Ολλανδία. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο, παιδιά. Άλλοι δύο μείνανε. Στον πρώτο τελευταίο, ναι. Πώς ασχολείται με σένα, ρε καθυστερημένη. Μη. Δεν μιλούσε εμάς, δεν μιλούσε εμάς. Μη, το ξέρω δεν μιλούσε εμάς, αλλά μη. Ορίστε. Έλα, γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Ο Γκάρι Γκραντ, τώρα ξεκινάμε με τον Γκάρι Γκραντ. Ναι, τον λέγανε στρατηγό, καλά θυμάμαι. Πεχταράς μεγάλος. Δεν ξέρω αν τον λέγανε στρατηγό, πάντως είναι αγώνα ρηπαόκ, μας κέρδισε μόνος του. Εγώ σας λέω, μην καλείτε και καλείτε. Αλλά... ναι, συνέχισε. Μας κέρδισε μόνος του. Ναι. Και όπως γίνεται στην Ιωσονάρη, έφαγε πιστόλι ο άνθρωπος και έφυγε. Ναι. Δεν έβγαλε χρόνια. Μόνο στον Άρη. Όλοι οι άλλοι πιστόλι. Όχι, όχι, ήταν πεχταράς αυτός, παιδιά. Ναι. Τώρα για το μεγαλείο του Ολυμπιακού, παιδιά. Το μεγαλείο, ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Το θέμα της εκπομπής είναι το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Σας λέω, κάθε Ολυμπιακός θα προχώρησε. Πού προχώρησε, ρε παιδιά, ποια ήταν η πορεία του Ολυμπιακού. Μέχρι τα πρώτα τελικά νομίζω έχει φτάσει. Το πολύ που έχει κάνει. Άκου. Με τη Γιουβέντους. Ναι. Πες τώρα. Ναι. Έφτασε μια φορά. Πότε αυτό, το 1998. Μελέ. 98-99. Με τα χιόνια. Με του Κόντε. Δέστε τώρα, ρε παιδιά, ποια είναι η φάση. Τις 20 τόσες φορές αν πήγε, τις 17 πήγε με τη μία. Σωστά. Μπορεί να είναι 17, μπορεί να είναι 15, αλλά όντως περισσότερες είναι έτσι, ναι. Έχεις ναι. Από τις 7 φορές που έδωσε προκληματικά, τις 4 φορές αποκλείστηκε. Ναι. Και έχει, ο σκοπός του ήταν σε όλες αυτές τις φορές, παρόλο που έκανε πάρα, εσείς είστε μικροί, δεν θυμάστε, πάρα πολλά χρόνια να κάνει διπλό που του είχε κάνει μέσα στη Βέρντε Βρέμης, νομίζω. Ναι. Νομίζω. Ναι. Λουα. 1-3. Πατσατζόγλου, ναι, Μπολάρα. Και ένα πατσατζόγλου είχε βάλει. Γιατί του είχε ένας φίλος με ανατροπή. Και Ντάρκο Κοβάσεβιτς νομίζω είχε βάλει το άλλο, αν δεν κάνω λάθος. 1-0 ημίχρονο, 1-3 τελικό. Στημένο. Το πρώτο διπλό του Ολυμπιακού. Ναι. Μετά από... με προπονητή τον. Τάκη Λεμονή. Τάκη Λεμονή. Το Λεμονή. Ναι, ναι, Τάκη Λεμονή. Τάκη Λεμονή. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω. Τάκη. Σερτάκης. Κατάλαβα την παιδιά. Ναι. Μένουν και ξαναλένε τώρα. Η πορεία ήταν αυτή που είπαμε με την Γιουβέντους, που μπορούσε ο Ολυμπιακός να περάσει τότε. Ναι. Γιατί είχε μια πολύ καλή καλυφαλιά ο Μανατίδης μετά τον γκολ του Γκόγκιτς. Αλλά πήρε ένα ψιλομούφα απέναντι εκεί μέσα και μείωσε 9 σε 2-1. Αυτά δεν τα ξέρουν τώρα ούτε οι Ολυμπιακοί. Δηλαδή τώρα αυτός που πήρε πιο μπροστά. Ναι. Αν δεν θυμάμαι κι αν ξέρει που απογοητεύτηκε από τον Άρη και έγινε στα γεράματα ο Ολυμπιακός. Και τον ξυπνάνε οι παοξίδες 2 ώρα τη νύχτα. Τι του λένε, Άρη. Τέλος πάντων. Δηλαδή το ξυπνάνε 2 ώρα τη νύχτα. Δηλαδή το παίρνει παοξίδες και του λέει: έχω πρόβλημα, Πασχάλη, σου ασεμέ. Τι ακριβώς. Εφιάλτες λέτε. Τώρα, παιδιά, ο καθένας μαγκιά του πώς τα κάνει τα λεφτά, αλλά αυτοί που περασπίζονται πολύ το Μαρινάκι, μην μπλέξουν τα παιδιά τους με τη λουκουμόσχνη που κουαλάει μόνο. Αυτό. Από τα άλλα, μαγκιά του καθένας ότι ο μάθελια είναι. Δεν πειράζει καθόλου. Εμείς το καλό του λέμε, ο Γκάρι Γκραντ ήταν παιχταράς. Αυτά, παιδιά, χαιρετώ. Να είσαι καλά. Πάμε στον τελευταίο για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσείς είστε, βεβαίως, γεια σας.
Ωραία, Πέτρος είναι το όνομα μου. Γεια σου, Πέτρο. Γεια σου, Πέτρο. Χαίρομαι που είμαι τελευταίος, γιατί θέλω να κάνω έτσι μια τέτοια, μια σούμα τη σημερινή εκπομπή. Ωραίος, ναι. Ναι, ναι, ξέρεις, γιατί ναι. Δεν έχω χειρότερο από, λέει, πραγματικά λυπάμαι τους ανθρώπους που, οι οποίοι μαλώναν, ας πούμε, σήμερα για το πώς έβγαλε τα λεφτά ο Μαρινάκης, πόσο Σαββίδης και πόσο Μελισανίδης. Λες και δικά τους. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι, τέλος πάντων, δεν το λέω υποτιμητικά, τέλος πάντων, γιατί και εγώ αυτό είμαι, με ροκαματιάριδες. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, τώρα σκέφτομαι να πάρω μια αύξηση, ας πούμε, στη δουλειά μου, για να μπορέσω να πάρω ένα ποδήλατο, ας πούμε. Ναι. Και αυτό για το οποίο θα μπαλώσω είναι για το αν ο Μαρινάκης είναι αυτοδημιούργητος, ρε φίλε. Ναι. Και αν ο Σαββίδης του τα έδωσε κάποιος τα λεφτά, δηλαδή να θα βγω στο δρόμο έξω, ας πούμε, να κάνω πορεία, γιατί όχι. Θα βρεθώ με τους φίλους μου τον Άννα, βρήκε... ένα ποτό για παράδειγμα και θα συζητάμε αυτό και θα μαλώνουμε. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά αυτό είναι μεγάλη τρέλα. Ναι. Τρέλα, ρε, δεν υπάρχει. Δηλαδή πραγματικά επίσης, κόσμος ο οποίος ίδιο... δουλεύει πραγματικά για το 1 ευρώ να μαλώνει, γιατί πόσα λεφτά έχει ο εκατομμυριούχος. Στο ίδιο πλαίσιο, σε αυτό που λες, είναι και το... ξέρω εγώ, παίρνει ένα παίχτη ο ΠΑΟΚ, πόσα θα πάρει, 800.000. Πολλά είναι. Γιατί ρε φίλε, εσύ τα δίνεις. Ναι, φίλε, αυτή την τσέπη θα τα βάλει. Ξέρω εγώ, ο Καρυπίδης θέλει να πάρει τον ο Ματέο Γκαρσία. Πού θα τα βρει τα λεφτά, γιατί δικά σου είναι. Εσύ θα τα δώσεις. Μα όχι, δεν υπάρχει. Και αυτό που λες είναι ένα. Το άλλο για μένα πραγματικά είναι ο μεγαλύτερος παραλογισμός που μπορεί να υπάρχει. Ναι. Άνθρωπος ο οποίος δηλαδή δεν έχει να φάει. Αρνητικός. Και αυτό που τον νοιάζει είναι για ποιο λόγο έχει ο Μαρινάκης τόσα λεφτά. Μάλιστα. Και πού τα βρήκε. Και για, δηλαδή πραγματικά είναι τρέλα. Τρομερή εκπομπή σήμερα. Εκπληκτική. Ήταν όλοι ένας και ένας. Δηλαδή, άμα έβγαινε κάποιος και έλεγε, άμα έβγαινε κάποιος και έλεγε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, θα απογειωνότανε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Ωραία, συνεχίζετε έτσι, παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Νίκο, πώς είσαι? Έκτακτο. Μεταφέρουμε, όπως ενημερώθηκα πριν από λίγο. Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν έχει κορονοϊό. Αρνητικός. Τέλεια. Γίναμε. Τέλεια. Μια χαρά. Μπράβο, Νίκο. Μια χαρά. Μπράβο, πάρα τέτοια. Αρνητική, κομπλέ, αύριο. Πάρα τέτοια. Γιατί. Κανένα θετικό. Φυλάκια. Πάμε λοιπόν στα 3-5 πηγάδια που είναι μια προσφορά του. Ναι. Έλα, Νίκο, τι γίνεται. Έτσι. Τα συμπεράσματα της προετοιμασίας. Πω. Ωραία, μπράβο Νίκο. Πάρα τέτοια. Καλέ. Νίκο, αυτά δηλαδή για σήμερα. Α, ναι, κλείσουμε λίγο νωρίτερα. Γιατί κλείσουμε νωρίτερα, λες. Και δύο διαλύματα. Πάω 24, κάτσε το παρακαλώ, τα λέμε. Τι θα έχουμε στο πάω 24, φίλε. Είναι ότι έχω να ετοιμάσω και πράγματα. Έτοιμα τα έχω σχεδόν, οκ, αλλά. Δηλαδή από αύριο 3-5 πηγάδια, Νίκο. Ωραία. Και πρέπει να φύγουμε και νωρίς, δυστυχώς. Γιατί? Για να προλάβουμε την τι προπόνηση. Όχι, όχι. Την άφιξη της αποστολής. Έφτασε. Δεν θα το πρωτοφωνάξω, δεν μπορώ. Ναι, δηλαδή. Δεν μπορώ. Καμαρωτή όμως. Δεν μια κάμερα, δηλαδή. Ναι, δηλαδή τώρα πρόσεχε. Επειδή αυτή η εκπομπή δεν είναι δημοσιογραφική ξύλινη, εντάξει, να στηθούμε τώρα που θα βγαίνουν από το Πούλμαν να του τραβάμε βίντεο. Ενάρε, φίλε! Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δεν ενδιαφέρει άνθρωπο. Δεν ενδιαφέρει άνθρωπο. Το μόνο που θα ενδιαφέρει είναι η εφημερίδα να γεμίσει μία σελίδα. Ναι, όχι, καταλαβαίνω. Ναι, okay. Έφτασε, ναι, ρε, φίλε. Έφτασε η αποστολή. Ναι. Δεν θα φτάνε. Μια σελίδα, πολύ ωραία. Τη έφτασε σελίδια. Η αποστολή. Φυσικά και θα φτάσει. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Ναι. Τι να κάνουμε, ρε Νίκο, εντάξει. Και για να δούμε τι θα γίνει. Αύριο θα έχει πρωινή. Θα έχει μόνο απογευματινή. Μη μου πεις. Ναι. Άρα, φίλε, το είχα να άγχος κι αυτό. Την ώρα της εκπομπής τώρα, ίσως κιόλας. Ναι. Αλλά θα βγω, αδελφέ μου, θα βγω. Ώρα, θα μιλάμε. Θα βγω λίγο. Ταυτόχρονα θα ακούγεται από εκεί το φρρρρρ, σφυρίχτρα και τέτοια. Και μπινελίκια. Μπινελίκια, ναι. Ναι. Ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Σαν αυτό το ντοκιμαντέρ που κάνει ο ΠΑΟΚ. Θα ακούμε εμείς τέτοιο. Το είδα και ήθελα να το αναφέρω. Είδα το τρέιλερ. Ναι. Εντάξει. Πολύ καλό. Το είδα. Okay. Εγώ, το είδα. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Άστο, είναι πολύ άλλη ναι, κατάσταση. Θα κάνουμε και την καζούρα μας. Θα πούμε και κάποια πράγματα που είναι αλήθεια, αλλά η επικοινωνία τα περνάει διαφορετικά. Εντάξει. Άστο, ρε, είναι πολύ άλλη κατάσταση. Αλλά στο κομμάτι των media, ο ΠΑΟΚ. Αυτό το κομμάτι. Από το τρέιλερ που είδα μόνο είναι πάρα πολύ καλό. Άστο τρέιλερ. Εγώ είδα και το πρώτο επεισόδιο. Το είδα από το διαδρομικό Σαββατοκύριακο λίγο το είδα. Είναι πάρα πολύ καλό. Θα τα λέμε όλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα. Θα τα λέμε όλα. Ο Παναγιώτης Αγνοιάδης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Κάνει κάτι ανάλογο. Ναι. Είναι πολύ υψηλό το επίπεδο τη δουλειά που κάνουν εκεί. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Άσχετο τώρα το ότι γίνεται μέσα στο γήπεδο, ξέρω ναι, άσχετο το υπόλοιπο. Εντάξει, αυτό το κομμάτι καθαρά μόνο όταν το απομονώσουμε είναι πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, νομίζω. Νίκο, πάω 24, ναι. Καλό χειμώνα, ρε Νίκο. Α, σε δούμε τώρα τέλη Αυγούστου. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Καλό έχει καλό χειμώνα, εντάξει. Θα μπορεί να γυρίσει τότε από τα 3-5 πηγάδια. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, την οποία κάνουμε μεταξύ μα συνάδελφοι που θα ταξιδέψουμε αύριο. Για πάντα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, λέμε, θα φύγουμε με τη Θεσσαλονίκη ανοιχτή. Σωστά. Όταν θα γυρίσουμε η Θεσσαλονίκη, θα είναι ακόμα ανοιχτή. Ναι, είναι ερώτημα αυτό. Ψηφίστε. Λοιπόν,
Πάκος 4, επιτελάρχης εδώ. Πολύ σωστά. Συνεχίζουν να κάνουν ανάγνωση του βιβλίου της προετοιμασίας του ΠΑΟ. Και εδώ πέρα τα τεύχη έχουν βγάλει και αναλύουν τα κεφάλαια. Ναι, ρε, εννοείται. Μαζί με το επιτελείο του Νίκο Μοσκοβίτη. Θα το σκύλω με τον Κάτο πάλι αύριο, λίγο μετά τις 18.30. Καλή συνέχεια σε όλους σας.